Συνάδελφοι αγρότες, σας μεταφέρω θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό της εργατικής τάξης του νομού Λάρισας και ιδιαίτερα των εργαζομένων στον κλάδο μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων. Θεωρούμε τον αγώνα αυτό και δικό μας αγώνα, αφού είναι η πολιτική που γεννά τα προβλήματα όλων των εργαζομένων. Εμπορεύεται από το μεγάλο κεφάλαιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την πολιτική σήμερα την εφαρμόζει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια εφάρμοσαν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως κόμματος και χρώματος. Το κάνουν διότι έτσι εξυπηρετούν τα συμφέροντα των αφεντικών τους, των μονοπωλιακών ομίλων, όπου εκμεταλλεύονται το μόφο του εργαζόμενου λαού για να αυξάνουν διαρκώς τα κέρδη τους. Είμαστε δίπλα σας στο κοινό αγώνα απέναντι στο κοινό αντίπαλο. Είμαστε απέναντι στην συνταξική πολιτική των κυβερνήσεων που στηρίζουν την κερδοφορία των μονοπωλίων ενάντια στα συμφέροντα εργατών, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων. Καλούμε τους εργαζόμενους να μην υιοθετούν τη μαύρη προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των πληρωμένων κονδυλοφόρων που σε κάθε αγώνα είτε αγροτών είτε των εργατών επιδιώκουν να στρέφουν τη μία τάξη ενάντια στην άλλη όταν αυτοί αγωνίζονται και διεκδικεί το δικαίωμα στην επιβίωση και την αξιοπρεπή διαβίωση. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τους αγρότες που από αυτός εξαρτάται η διατροφή του λαού μας. Αυτοί που στρέφονται ενάντια στο δίκαιο του αγώνα σας δεν λένε κουβέντα για τις τεράστιες φοροαπαλλαγές, το ζεστό χρήμα που πηγαίνει στις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων και όχι μόνο σε αυτόν, στα πλαίσια των αναπτυξιακών όνων μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Είναι γεγονός ότι θα δοθούν στις μεγάλες επιχειρήσεις ως άμεσες ενισχύσεις πάνω από 11 δις ευρώ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων παρουσίασαν την προηγούμενη πενταετία μεγάλη αύξηση κύκλου εργασιών και τεράστια κερδοφορία στον νομό της Λάρισας. Ενώ οι εργάτες του κλάδου που δουλεύουν στα εργοστάσια αμείβονται κατά κανόνα με το βασικό μισθό με τον οποίο καλούνται να επιβιώσουν μέσα στο νέο κύμα ακρίβειας που επιβάλλουν βιομήχανοι και κυβέρνηση. Παράλληλα, οι χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι του κλάδου τροφίμων στερούνται ακόμα και του πενιχρού επιδόματος ανεργίας και πολύ περισσότερο τις δυνατότητες να πάρουν σύνταξη. Συνάδελφοι αγρότες, η ελπίδα για τα βελτίωση της ζωής μας βρίσκεται στο οργανωμένο συλλογικό αγώνα, στο κοινό αγώνα εργατών, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων. Απευθύνουμε ένα αγωνιστικό ταξικό προσκλητήριο συλλογικού αγώνα και δράσης όπου χωράμε όλοι και δεν περισσεύει κανένας. Να δυναμώσουμε τις πρωτοβουλίες κοινής δράσης μαζί με το οργανωμένο αγροτικό κίνημα. Να δυναμώσει πάλι για το λαϊκό εισόδημα, για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας, για να μείνει στα χαρτιά το πρόσφατο αντιεργατικό έκτρωμα, για να καταργηθούν οι αντιεργατικοί νόμοι της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, για να πάρουμε μέτρα προστασίας της υγείας μας και των οικογενειών μας για την πανδημία, για μέτρα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Συνάδελφοι αγρότες, το κλαδικό συνδικάτο γάλακτος τροφίμων και ποτών στηρίζει όλες τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες της Πανελλήνιας Επιτροπής των Μπλόκων και του Συντονιστικού Κέντρου Αγώνα του Μπλόκου της Νίκαιας. Καλό αγώνα!